Θα πάμε στο Αρκαλοχώρι, καθώς εκεί... Οι σεισμοπληκτοί άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση με Τούρκους και Σύριους, ναι, αποφάσισαν να προβούν σε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση, συγκεντρώνοντας έτσι ήδη πρώτης ανάγκης, αγαθά. Έχουν περάσει από αυτή τη θέση, οπότε γνωρίζουν αυτές τις πρώτες μέρες τι έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, πώς μπορούν να βοηθήσουν. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και εκείνοι από την πλευρά τους δεν έχουν επανέλθει 100% στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, είναι εκεί για να βοηθήσουν και να συνδράμουν με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο μπορούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα», τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ακριβώς. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Έχετε περάσει από την ίδια κατάσταση, έχετε βιώσει τραγικές στιγμές. Εκατοντάδες ντόπιοι έχουν βγει από τα σπίτια τους. Δεν μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, δεν μιλάμε για τους μαθητές της περιοχής και δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τον τόπο τους προκειμένου να μπορέσουν να μπουν σε ένα σπίτι. Αναφορικά με την πρωτοβουλία σας, για πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ήταν δυνατόν να μείνουμε αμέτωχοι και εμείς σε αυτό το πόνο. Αν ναι, και βιώνουμε στο πετσί μας, όπως τα είπατε, όλα αυτά 16 μήνες μετά με αυτούς τους αργόσκητους ρυθμούς, όμως 16 μήνες πριν κάποιοι άγνωστοι και μας ήρθαν και μας έδωσαν τρόφιμα, μας έδωσαν ρούχα, μας έδωσαν νερό, μας έσπιξαν το χέρι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό που ένας, νομίζω, από την Ιεράπετρα ήτανε, και είπε ότι μαγείρευσα 19 μερίδες φαγητό για να φάω με 18 αγνώστους. Αυτό λοιπόν για μας εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι σωτήριο, ήταν κάτι πολύ δυναμωτικό και ξέρετε, μας ενίσχυσε. Για μας λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν υπάρχει ούτε Έλληνας, ούτε Τούρκος, ούτε Σύριος. Δεν υπάρχει χριστιανός και Ορθόδοξος. Δεν υπάρχει, αν κάποιος είναι από την αριστερή ή από τη δεξιά πλευρά του Αιγαίου. Για μας υπάρχει ένα πράγμα αυτή τη στιγμή, είναι ο πόνος. Αυτή η δυσκολία που να χάνει σπίτι, συγγενείς, φίλους, να ρημάζουν όλα σε ένα λεπτό του χρόνου. Για μας αυτή είναι η ουσία. Ο πόνος λοιπόν, ο Θεός της αγάπης αυτή τη στιγμή είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν παρά τα προβλήματα που είχαμε, είπαμε, δυστυχώς βέβαια δεν έχουμε χώρο να συγκεντρώνουμε αυτά τα είδη και είπαμε θα συστοιχηθούμε, αν προσέξατε την ανακοίνωση, θα συστοιχηθούμε σε κάποιο φορέα και θα κατευθύνουμε τα μέλη και τον κόσμο μας για να συλλέξουν, να δώσουν ό,τι μπορούν από το υστέρημα και, ή από το περίσσευμά τους. Και επίσης φιλοδοξούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως πιο διαφορετικό, μια και όλοι θα δώσουν και είδη και πρώτης ανάγκης και τρόφιμα και τη βοήθειά τους και χρήματα. Εμείς θα θέλαμε να συμμετέχουμε σαν ουραγή σε μια προσπάθεια φιλοξενίας παιδιών το καλοκαίρι ή το Πάσχα σε χώρους ή σε ξενοδοχειακές μονάδες, λίγα παιδιά, ή σε κατασκηνώσεις. Να δώσουμε λοιπόν σε αυτά τα παιδιά αυτή τη ζεστιαστιά, αυτή τη ζεστή αγκαλιά. Για μας αυτό προτεύει, δηλαδή τρόφιμα και πρώτα και άλλα ήδη θα πάνε όλοι. Εμείς θα συμμετέχουμε και σε αυτό, αλλά θα θέλαμε να αγωνιστούμε και για αυτή την προσπάθεια. Να απαλύνουμε λίγο τον πόνο, να δώσουμε λίγο χαρά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Μακάρι, κύριε Παναγιωτόπουλε, να είχαμε τα σπίτια μας ανοιχτά, να είχαμε χώρους εδώ στην περιοχή που είναι στη σεισμόπληκτη περιοχή και να είχαμε την αγκαλιά μας να έρθουν εδώ παιδιά. Θα το χαιρόμασταν ακόμα παραπάνω. Μάλιστα, οπότε φαντάζομαι θα διατυπώσετε κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, κάποιες συγκεκριμένες προσκλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, μέσα από επίσημους φορείς βέβαια, προκειμένου να ατενίσουν το μέλλον με ένα διαφορετικό τρόπο, με αισιοδοξία. Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτά τα οποία έχετε περάσει, τα περνούν και αυτοί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο. Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς αυτή τη στιγμή να σας χτυπήσει την πόρτα και να βοηθήσει? Το κάλεσμα μας είναι ανοιχτό, η σελίδα στο προφίλ μας είναι ανοιχτή γιατί και τα τηλέφωνα μας είναι στη σελίδα και των μελών και της προσωπικής μας σελίδας. Ναι. Μέσω της σελίδας από εκεί θα μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας. Θα βγάλουμε βέβαια και ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες για το πώς θα κινηθούμε με λεπτομέρειες. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό το κάλεσμα και για τη μία και για την άλλη πρόσκληση και θα θέλαμε όποιοι
μπορούν να σκύψουν και να βοηθήσουν και να δώσουν αυτή τη ζεστή αγκαλιά σε αυτούς που υποφέρουν τώρα, θα μας χαροποιήσουν. Καλή δύναμη, πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.